Πριν 2 χρόνια ήταν στο δικό μας Survivor, δηλαδή ήταν στο αντίστοιχο της Τουρκίας. Εκεί είχαμε μια συνάντηση σε ένα πάρτι που κάναμε για την ελληνοτουρκική φιλία. Εκεί γίνει αυτό το σημειότυπο, όχι κάτι παραπάνω. Α, μην φανταστείτε τίποτα σοβαρά. Αυτή τύπος κάπως σε ήθελε. Παιδιά, για αυτό το λουλούδι έδωσα. Και αυτό ήταν παλτό, ήταν. Δεν υπήρχε τότε η Ευρυδίκη, να τα λέμε αυτά. Ήτανε υπήρχε στο μυαλό μου όμως. Υπήρχε στο μυαλό μου. Ναι, το βλέπουμε. Αλλά εν πάση αυτό με την Τουρκάλα έγινε για λόγους λίγο ψηλοτηλεοπτικούς. Σε βάλανε δηλαδή. Με πρίξανε, δεν με βάλανε. Πάρτο και. Λέω, τι, για ποιο λόγο λέω. Πάρτο, λέει, δώσ' το. Το έδωσα. Εγώ νομίζω ότι αυτή, αν θυμάμαι καλά, αυτή σε ήθελε και ναι, αυτή και ήθελε. Είχε εκφραστεί ότι είναι ναι. Ένα παιδί από την ελληνική ομάδα που μου αρέσει, είναι όμορφο κτλ. Κτλ. Μπράβο. Βρήκε μπράβο. Ευκαιρία και η παραγωγή σου λέει: πήγαινε να δώσει και ένα λουλούδι. Η αλήθεια είναι ότι το δίνει και φεύγει λίγο τρέχοντα. Έδωσε και ένα φιλί στο μάγουλο. Έδωσε σε άλλο επεισόδιο. Εδώ τώρα. Καλά, δεν βλέπεις το βίντεο, παιδί μου. Δεν είδα φιλί. Ένα ελαφρύ, πολύ. Και αυτό τον έσβρεξε και καλά. Εντάξει, εγώ ήμουν ταγμένος αλλού, βέβαια τότε. Να τα λέμε αυτά, γιατί πρέπει να γυρίσουμε. Ήμουνα Ευρυδίκη. Στην οποία επίσης θες να μας απαντήσεις λίγο για το. Δεν υπάρχει χωρισμός, ρε παιδιά. Απλά εντάξει, λογικό είναι. Site είναι να βγάλουν κανένα φράγκο θέλουν κι αυτοί. Γράφουν εκεί πέρα. Χώρισε, παντρεύτηκε, αγόρασε σπίτι στη Βούλα. Ένα από αυτό είναι και αυτό, ότι χώρισα. Δεν έχω χωρίσει, παιδιά, με την Ευρυδίκη. Με την Ευρυδίκη δεν έχω χωρίσει. Είναι με την Ευρυδίκη να πούμε και όχι τίποτα άλλο, γιατί ήταν χτες νούμερο 1-2. Στα τρέντ σαν είδηση. Δηλαδή, ο κόσμος καίγεται να μάθει. Οπότε να. Δεν είμαστε χωρισμένοι, είμαστε μαζί. Βέβαια, μέχρι το τέλος της εκπομπής θα πούμε και. Άντε πάλι τα ίδια. Παιδιά, να πούμε λίγο για Αλέξη Γεωργούλη. Ναι, ρε, παιδιά. Που εγώ πιστεύω ότι με αυτή τη δήλωση που έκανε είναι